Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης και απέναντί μου έχω Μιτσάρα, ένας είναι ο Μιτσάρας, Δημήτρης Μπαλόμπας, γεια σου Μίτσο. Μέχρι τις 8 λοιπόν, 8 και κάτι ψηλούδια, θα πάμε παρέα με όλα τα θέματα που αφορούν τον Ηρακλή, δύο συνεντεύξεις προγραμματισμένες έχουμε, με το καλό να βγουν. Έχουμε και κλήρωση και έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή, αυτό που κληρώνουμε σήμερα έχουμε ξεφύγει τελείως. Το επίπεδο της εκπομπής είναι αλλού. Άστο Μίτσο, άστο. Με αναρωτιέται ο Μίτσος, θα ακούσεις τώρα. Γράψτε. Τι να γράψετε, γράψτε διακοσμητικό. Γράψτε χρυσό. Όχι χρυσό, το μυαλό μας πάει αλλού. Διακοσμητικό γράψτε. Ξέχουμε και το mail μας ανοιχτό. blue-libero@yahoo.gr. Ένα υπέροχο ιταλικό διακοσμητικό τείχου με εφέ χρυσού αξίας 60 ευρώ. Έχουμε ξεφύγει, παραλαμβάνω. Θα κληρώσουμε στη σημερινή ώρα για μπλε. Μίτσο, βάλε μια μουσικούλα για να προχωρήσουμε στα θέματά μας. Και τι δεν έχουμε. Έχουμε πολλά σήμερα. Να διαβάσω αρχικά την... Από ανακοινώσεις έχουμε αρκετές. Αυτή του Ιδρυτικού Σωματείου για την δεύτερη επαναληπτική, η οποία θα γίνει αύριο, να διαβάσω την ανακοίνωση του Ιδρυτικού Σωματείου. Πρόσκληση λόγω μη επίτευξης απαιτούμενης από το καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα συνέλθει ανεξαρτήτως απαρτίας σε επαναληπτική συνέλευση την 5η 18 του μηνός, αύριο δηλαδή, στις 6, στα γραφεία της ΠΑΕ Ηρακλής στη Μίκρα. Θέματα Γενική Συνέλευση Απολογισμό Πεπραγμένου Διοικητικού Συμβουλίου. Έκθεση Εξελικτικής Επιτροπής, έγκριση οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού για το διάστημα 20-17 ως 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ενημέρωση για την οργάνωση, δομή και τις προοπτικές του σωματείου. Εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ και Εξελικτικής Επιτροπής. Η παρουσία όλων των μελών του σωματείου κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Για το ΔΣ, ο πρόεδρος Βαφιάδης Νικόλαος. Αύριο λοιπόν οι εκλογές και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν το Ιδρυτικό Σωματείο. Σίγουρα η ανακοίνωση που έχει προκαλέσει νομίζω την μεγαλύτερη αίσθηση όσον αφορά τις ειδήσεις ημέρας έχει να κάνει με το βόλεϊ, καθώς ανακοίνωσε πως μεγάλος χορηγός θα είναι ο ΟΑΣΤ, φίλε Μπαλόμπα, που το χρησιμοποιείς κάθε μέρα και πας στον εξωτικό Λαγκαδά. Θα σε κανονίσω τώρα αμέσως, Ηρακλή, αφού είναι χορηγός μπροστά στη φανέλα, θα σου βγάλω κανένα διαρκείας για τον ΟΑΣΤ. Λοιπόν, να διαβάσουμε την ανακοίνωση που παρουσιάζει όντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για όσους απορούμε, αύριο θα δοθούν λεπτομέρειες και θα δείτε τώρα, θα ακούσετε μάλλον αυτό το δείτε που λέμε συνέχεια, τέλος πάντων. Ο ΟΑΣΤ, μέγας χορηγός της ομάδος Βολέη, το ΤΑΑ Ηρακλής, αύριο 5η στις 12 στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΣΤ, Παπαναστασίου 90, στον έκτο όροφο, θα παρουσιάσει τη νέα φανέλα της ομάδος, καθώς επίσης και τον μέγα χορηγό για τη σεζόν 2018-2019. Το τμήμα θα εκπροσωπήσουν ο αντιπρόεδρος του ΤΑΑ, κ. Μίλτος Οικονόμου, ο αρχηγός της ανδρικής ομάδος Κώστας Προύσαλης και η αρχηγός της γυναικείας ομάδος, η Νατάσα Καλαϊτζίδου. Από πλευράς του ΟΑΣΤ θα συμμετέχουν στην παρουσίαση ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ, κ. Στέλιος Παπάς, και ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Σάβας Παναγιωτίδης. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου με εκτίμηση ΤΑΑ Ηρακλής. Έχει ενδιαφέρον και αύριο θα μάθουμε περισσότερα πράγματα και φυσικά στην εκπομπή θα ακούσετε και ηχητικό απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου. Για το βόλεϊ που αύριο, όπως και για όλες τις ομάδες, είναι μια σημαντική ημέρα αναφορικά με τους φακέλους στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να διαβάσω και το δελτίο τύπου του Ηρακλή. Αύριο 5η 18 Οκτωβρίου εξετάζεται το φάκελο της ομάδας μας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αναμένεται ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, διότι ο Ηρακλής ήταν η μόνη ομάδα που κατέθεσε ολοκληρωμένο φάκελο πριν 15 ημέρες. Το σύλλογο θα εκπροσωπήσει ο κύριος πρόδρομος Καλαϊτζίδης. Ενημέρωση έχουμε και από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, αυτή τη φορά για το παιχνίδι της Δράμας. Θυμίζουμε το Σάββατο και τι δεν έχουμε, ρε Σιμίτσο. Τι απροτοδούμε πάλι. Έχει 5 ώρα live streaming, θα το πω σε λίγο με λεπτομέρειες. Μαρούση Ηρακλής. Έχει 5 ώρα βόλεϊ πρεμιέρα Α1 στη Μίκρα, Ηρακλής και Φυσιά. Μία κλωνοποίηση. Έχει 7 ώρα το Σάββατο στη Δράμα, ίδια μέρα και τα τρία. Δόξα Δράμας Ηρακλής. Δεύτερη κλωνοποίηση. Είναι της κλωνοποίησης η ημέρα. Παγκόσμια μέρα κλωνοποίησης είναι το Σάββατο 20 του μηνός.
για τους φίλους του Ηρακλή, για τους οπαδούς του Ηρακλή που θα ταξιδέψουν στη Δράμα για το φιλικό του ποδοσφαίρου. Υπάρχει ενημέρωση σήμερα από την ΠΑΕ και τη διαβάζουμε. Οι φίλοι του Ηρακλή από Θεσσαλονίκη και από τις γύρω περιοχές της Δράμας, οι οποίοι θα θελήσουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μεταξύ της Δόξας και του Ημίθεου το Σάββατο 20 του μηνός στις 7, θα φιλοξενηθούν στη θύρα 6 του γηπέδου της Δράμας. Μάλιστα, το εισιτήριο θα έχει αντίτιμο 10 ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από τους γηπεδούχους του φιλικού παιχνιδιού. Να πας στη Δράμα, εξοδέψεις και τη βενζινούλα σου, να δώσεις και ένα δεκάρικο να δεις φιλικό. Στο επίσημο, πώς θα είναι το Δόξα Δράμας Ηρακλής, καμιά 30, αφού είναι 10 στο φιλικό. Τέλος πάντων, άντε μην το πιάσουμε πολύ. Να διαβάσω, γι' αυτό σας είπα, είμαστε full των ανακοινώσεων, γι' αυτό έτσι τα παίρνω στην αρχή να τα πω όλα. Ανεξαρτήτως αθλημάτων, να πάω στο μπάσκετ. Κάνω ένα αλματάκι, να πάω προς το μπάσκετ και να διαβάσω αυτό που αφορά το παιχνίδι του Σαββάτου. Η ΚΑΕ Ηρακλής ενημερώνει το φίλαθλο κοινό πως ο αγώνας της ομάδας μας με το Μαρούσι θα μεταδοθεί ζωντανά σε τηλεοπτική, παύλα διαδικτυακή μετάδοση από το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Οκτωβρίου στις 5 στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι. Ευχαριστούμε την ΕΟΚ για την άδεια μετάδοσης και αυτού του αγώνα αλλά και τη διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου. Η ΚΑΕ Ηρακλής στοχεύει στην όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη κάλυψη των αγώνων της ομάδας μας και την προβολή των προσπαθειών των αθλητών μας αλλά και κατ' επέκταση και όλων των σωματείων. Στο πλαίσιο αυτό κινούμαστε ελπίζοντας πως οι συνοδοιπόροι μας σε αυτή την προσπάθεια θα είναι όπως είναι μέχρι τώρα όλα τα σωματεία και η ομοσπονδία για το καλό του πρωταθλήματος και του ελληνικού μπάσκετ. Πάλι καλά που η ΟΚ το αφήνει γιατί πέρσι δεν το επέτρεπε. Είχε πάρει τα δικαιώματα, δεν είχε δείξει κανένα σχεδόν παιχνίδι, 1-2 βαριά. Και δεν άφηνε και τις ομάδες να κάνουν live streaming. Οπότε θα μπορεί ο κόσμος να το δει το Μαρούσι Ηρακλής το Σάββατο στις 5. Θυμίζω το διαγωνισμό μας. Είναι ωραίο δωράκι, κοστίζει 60 ευρώ, είναι 60 ευρώ. Και είναι και ένα κούτρα δωράκι. Αυτό είναι το καλύτερο, έτσι είναι, μητσάρα μου. Βέβαια. Διαφορετικό από όλα τα άλλα που έχουμε κληρώσει όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην Ρόγια Μπλε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη διακοσμητικό ή Καρφόπουλος, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526 για ένα ιταλικό διακοσμητικό τείχου με εφέ χρυσού αξίας 60 ευρώ, προσφορά του χορηγού μας του Καρφόπουλου. Και στο mail μας μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας bluelibero@yahoo.gr. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν αθλητή που παραμένει για ακόμα μια σεζόν στην ομάδα και εξακολουθεί και προσφέρει. Ο Βασίλης ο Αγγελακόπουλος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα και από μένα. Και συγχαρητήρια για το 2-2 στην έναρξη του πρωταθλήματος. Να είσαι καλά. Και για τη δική σου παρουσία που όπως είπα στον πρόλογο μου και παραμένεις για τρίτη ή τέταρτη σεζόν, διόρθωσέ με. Τρίτη συνεχόμενη στην Α2 και παλιότερα ήμουν στην Α1. Ναι, σωστά. Σωστά. Τέταρτη σεζόν. Είσαι η παλιά καραβάνα πλέον, έτσι. Κάπως έτσι. Στην ομάδα. Και βοηθάς με την εμπειρία σου και το παιχνίδι του Σαββάτου που ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέχρι να το κάνετε εσείς εύκολο στο τέλος. Ήταν καταλυτική η συμμετοχή σου. Τι γεύση σου αφήνουν αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια? Θα σε ρωτούσα βέβαια αν θες να μας πεις και για το παιχνίδι Κυπέλλου που ήταν μια, δεν μπορώ να το πω, σφαλιάρα, ένα σοκ. Συνήθως θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι Κυπέλλου, ναι. Που σίγουρα ήταν μια σφαλιάρα όπως το είπες, αλλά για μένα το κύπελο για τις ομάδες της Α2 είναι κάπως περίεργα. Τα θεωρώ παιχνίδια προετοιμασίας και πιστεύω μόνο καλό μας έκανε αυτή η σφαλιάρα. Mm-hmm. Παρόλο που ήταν με πολύ μεγάλη διαφορά, μας έκανε να κουνηθούμε στην ουσία και να δούμε ότι έχουμε πολλές αδυναμίες και μεγάλες αδυναμίες. Έτσι... πιστεύω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ. Ήρθαν και δύο προσθήκες, δύο καινούργια παιδιά τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Εντάξει, εξάλλου είναι δύο... Ο Ρουτκάουσκας ήταν και παλιότερα, ναι, στην ομάδα. Ναι, έχει προσφέρει και θα προσφέρει. Και ο Μιχάλης ο Πολυτάρχος, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την κατηγορία. Πέρσι ήταν και στην ομάδα του Περιστερίου. Και αυτός έχει εμπειρία και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα για το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Για μένα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Παρόλα αυτά η ομάδα έδειξε σοβαρότητα και το καθάρισε σχετικά γρήγορα θα έλεγα.
Κάποιοι βιάστηκαν να πούνε εξάλλου ότι εντάξει, μωρέ, μέσα στο ψυχικό δεν είχε τίποτα και είναι αποδυναμωμένο. Και από ό,τι είδαμε, δεύτερη αγωνιστική το ψυχικό πήγε στην ΚΟ. Ένα πόντο έχασε. Έχασε ένα πόντο στην εκπλοή με τρίποντο. Θέλω να πω ότι κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Σίγουρα η ομάδα του Ηρακλή έχει την ποιότητα, αλλά άμα δεν αγωνιστείς και δεν παίξεις μπάσκετ, θέλω να πω ότι δεν θα κερδίσεις πουθενά. Mm-hmm. Το δεύτερο παιχνίδι με την Καρδίτσα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Για μένα η Καρδίτσα είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Πιστεύω ότι θα είναι στην πεντάδα, έτσι πιστεύω. Και καταλαβαίνεις ότι για μας υπήρχε ένας λόγος παραπάνω, υπήρχε και λίγο πίεση παραπάνω, γιατί αν η Καρδίτσα είναι στην πεντάδα, έτσι πως είναι τα play-off και σου έκανε ένα 0-1 μέσα στην έδρα σου, θα ήταν πάλι θα κυνηγούσες. Θα είχαμε πάλι νέο Απόλλωνα Πάτρας. Ναι. Πάλι τα πέρσινα, α, μπράβο. Ναι. Για μένα γι' αυτό ήταν πολύ σημαντική η νίκη. Σίγουρα μου άρεσε πάρα πολύ ότι είδαμε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ο κόσμος δείχνει ότι θα στηρίξει και θα έχει την προσπάθεια. Στο χέρι το δικό μας είναι να το κρατήσουμε στο γήπεδο. Να εκμεταλλευτώ αυτό που μόλις είπες, Βασίλη, και να πω ότι όντως ο κόσμος δείχνει για ακόμη μια χρονιά πείσμα, παρά την πικρία του, παρά την απογοήτευσή του, γιατί ξέρεις, το έχουμε πει κι άλλες φορές, είναι πολλά τα 8 χρόνια που η ομάδα βρίσκεται στην Α2, παρά αυτό που έγινε πέρυσι που δεν ήθελε και πολύ να τα καταφέρει η ομάδα, είναι εδώ. Είναι εδώ. Και εσύ, επειδή είσαι από τους πιο παλιούς, φαντάζομαι το αισθάνεσαι ακόμα περισσότερο, έτσι, ότι επιτέλους πρέπει να το κάνουμε. Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι... Εντάξει, τώρα δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά πιστεύω ότι φέτος πρέπει να είναι η χρονιά της ομάδας. Δύο χρόνια έφτασε στην πηγή, ειδικά την πρώτη χρονιά πιο πολύ, και δεν το κάναμε. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος στόχος. Όπως είπα, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά, δουλεύουμε καθημερινά αρκετά και εντάξει, αρχίζει γενομένως από το παιχνίδι του Σαββάτου, το οποίο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι κοιτάζοντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και μην κοιτάζοντας μακριά, ότι θα πετύχουμε το στόχο μας, έτσι θέλω να πιστεύω. Είπες νωρίτερα ότι η σφαλιάρα από τον Διαγόρα σας έκανε να αντιληφθείτε το που υστερείτε, το που έχει αδυναμίες η ομάδα και να τα διορθώσετε από εδώ και πέρα. Με την προσθήκη και των δύο παιδιών, θεωρείς ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο, ότι εξακολουθεί η ομάδα και έχει κάποιες αδυναμίες που πρέπει να δει στο μέλλον? Σίγουρα, κοίταξε, εγώ πιστεύω όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες. Έτσι. Δεν υπάρχει τέλεια ομάδα. Και ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν αδυναμίες. Ναι. Φαντάζομαι τώρα ότι όταν έχουν αδυναμίες αυτές οι ομάδες, σίγουρα και οι ομάδες κατώτερης κατηγορίας έχουν ακόμα παραπάνω. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε καθημερινά πάνω σε αυτά, ώστε όσο γίνεται να το βελτιώσουμε και αυτές οι αδυναμίες που έχουμε να μην είναι τόσο τρανταχτές. Όπως είπα, ήρθαν και τα δύο παιδιά που θα μας βοηθήσουν. Πρέπει να τους εγκλιματίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και τα κοιτάζουμε με αισιοδοξία τη συνέχεια. Η άμυνα είναι ένα από αυτά. Σε αντίθεση με το μάτς Κυπέλλου, πήγαν καλύτερα τα πράγματα στα επόμενα δύο. Και κοίταξε, θυμάμαι την ατάκα του κυρίου Τζίμα που είπε ότι πολύ ξύλο Ηρακλής και μας δυσκόλεψε. Ξύλο εννοώ για στην άμυνα. Έτσι. Εντάξει, επειδή έχω παίξει χρόνο σε αυτή την κατηγορία και σε όσες ομάδες ήμουνα που ανεβήκαμε κατηγορία, παίζαμε πάντα άμυνα. Ναι. Εμένα μου αρέσει φέτος που η ομάδα παίζει άμυνα και τρώει 60-62 πόντους μέσα ώρα, έχουμε στα δύο πρώτα μάτς. Στο πρωτάθλημα, ναι. Θέλω να... Ναι, στο πρωτάθλημα, ναι, για το πρωτάθλημα. Όταν έχεις τέτοια άμυνα, επειδή η ομάδα έχει ποιότητα, πιστεύω πρέπει να είσαι σε πολύ κακή μέρα για να μην πετύχεις πάνω από 65 πόντους και να χάσεις ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι όταν παίζεις άμυνα, έχεις τύχη, γιατί σίγουρα θα έρθει και η κακή ημέρα. Μην περιμένεις δηλαδή αυτό το περσινό ότι για να κερδίσουμε πρέπει να βάλουμε 90 πόντους και 85. Δηλαδή υπήρχαν μάτς που βάλαμε 85 και χάσαμε πέρυσι. Πολλά, εντάξει, πολλά, όχι μόνο ένα. Πολλά. Ναι, με αυτό σου λέω, ότι πιστεύω ότι όσο η ομάδα παίζει άμυνα θα είμαστε δυνατοί και εντάξει, λόγω ποιότητας, γιατί η ομάδα έχει ποιότητα, θα δυσκολεύουν αρκετά τα πράγματα για άλλες ομάδες όταν ο Ηρακλής θα τρώει 65 πόντους. Και με νούμερα να το δούμε, 62 είχε δεχθεί η ομάδα στο ημίχρονο από το Διαγόρα, δεν ξέρω πραγματικά, Βασίλη, πώς έγινε αυτό. Και μετά ναι, δεχτήκατε σε όλο το μάτς 58 από το ψυχικό και 68 από την Καρδίτσα, που είναι βελτίωση, έτσι.
Ναι, εντάξει, σίγουρα έπρεπε να βελτιωθούμε πάνω σε αυτό το σημείο, ειδικά στην άμυνα. Γιατί όπως είπες, 62 σε ένα παιχνίδι Α2, δεν θυμάμαι και πολλές ομάδες να έχει γίνει να φάνε στο ημίχρονο. Σίγουρα μέχρι τότε η άμυνά μας ήταν το αδύνατο παιχνίδι, γιατί άμα θυμάμαι καλά και στο παιχνίδι Κυπέλλου, δηλαδή και με το Στρατόνι που παίξαμε και πάλι είχαμε φάει 70 πόντους. Ναι, αν δεν στο Ιβανόφιο λες, ναι, 70, σωστά. Στο Ιβανόφιο, ναι, άρα πάλι υπήρχε πρόβλημα στην άμυνα. Εντάξει, σου είπα ότι αν η ομάδα παίζει άμυνα, πιστεύω ότι έχουμε τύχη. Πες μου και για το μάτς που έρχεται, πώς το περιμένεις στο Μαρούσι. Κοίταξε, εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα του Μαρουσίου χρειάζεται σεβασμό. Είναι μια παιδιά που είναι αρκετά χρόνια, με έναν έμπειρο προπονητή. Εντάξει, εμείς πρέπει να εμφανιστούμε σκληροί, όπως ήμασταν στα δύο πρώτα παιχνίδια. Και εντάξει, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Όσο σεβασμό και να δείξουμε, δεν υπάρχει, ναι, πιστεύω, άλλο αποτέλεσμα εκτός νίκης. Να στο ευχηθώ ολόψυχα. Καλή δύναμη, με υγεία φυσικά πάνω απ' όλα και με τη νίκη το Σάββατο. Για σένα θέλω κάτι στο τέλος, γιατί το ακούω, ναι, από πολύ κόσμο. Βρίσκει πάντα ο, ναι, Αγγελακόπουλος τον τρόπο, εκεί που η μπάλα καίει, εκεί που θέλουμε το κάτι παραπάνω, να πετιέται και να βοηθά την ομάδα. Πώς το καταφέρνεις αυτό τρία χρόνια? Κοίταξε, για μένα... Γιατί μου το λένε κι άλλοι, έτσι, δεν είναι ότι το βλέπω εγώ. Εντάξει, για μένα το ότι σε αυτή την ηλικία βρίσκομαι στην ομάδα του Ηρακλή είναι ένα κίνητρο έξτρα. Ναι. Είναι μια πρόκληση για μένα, να μην κρυβόμαστε. Το ότι η διοίκηση και, εντάξει, και αρκετός κόσμος που βρίσκω μου το δείχνουν αυτό, για μένα είναι μια ικανοποίηση. Είναι ένα έξτρα κίνητρο να βοηθάω την ομάδα όσο μπορώ, όσο παίζω. Και ότι βρίσκομαι σε μια ομάδα αυτή τη στιγμή όπως η Ηρακλής, με την ιστορία που έχει και με τις αποτυχίες, όπως είπες, ότι με εμπιστεύτηκαν ξανά, για μένα είναι, εντάξει, πολύ σημαντικό. Τώρα, όσο για αυτό που είπες, εντάξει, προσπαθώ μέσα με την εμπειρία μου, εντάξει, τυχαίνει καμιά φορά, σίγουρα αρκετές φορές τυχαίνει να μην το βάλω, να το χάσω. Ναι. Εντάξει, προσπαθώ όσο με χρειάζεται η ομάδα να είμαι εκεί πέρα. Να είσαι σε εγρήγορση. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν σκέφτομαι, εντάξει, τίποτα άλλο. Να συνεχίσεις. Όσο μπορείς να βοηθάς την ομάδα, να σου ευχηθούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία το Σάββατο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό βράδυ, yeah, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Αγγελακόπουλο, που αρκετές φορές, το έχετε παρατηρήσει νομίζω, δίνει την ψυχή του, έτσι, αμή τι άλλο, έχουν περάσει και τα χρόνια, αλλά είναι μια μονάδα που θα μπει και θα κάνει το κομμάτι του να βοηθήσει τον Ηρακλή. Και με τα λάθη, όπως είπε, δεν παίρνουν όλα πάντα, δεν είναι όλες οι σωστές επιλογές πάντα, όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά όπως και να έχει, βάζοντας ξανά και την ηλικία του, είναι μια σημαντική προσπάθεια που κάνει. Και νομίζω έχει κερδίσει το σεβασμό αρκετών. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας ξανά, να σας ξαναζεστάνω λίγο, ότι δίνουμε σήμερα, κληρώνουμε ένα ιταλικό διακοσμητικό τείχου με εφέ χρυσού αξίας 60 ευρώ προσφορά του χορηγού μας, του Καρφόπουλου. Γιατί έχει ξεφύγει η ώρα για μπλε με τα δώρα, αυτά είναι, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, FM κενό, γράφετε Καρφόπουλος ή διακοσμητικό, ό,τι θέλετε εσείς, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 545-26. Στις 8 θα ανακοινώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια, και για άντρες και για γυναίκες είναι αλίμονο. Και το mail μας έχουμε ανοιχτό, bluelibero@yahoo.gr, για τα μηνύματά σας. Μιτσάρα, τι γίνεται, σε λίγο? Σε λίγο. Σε λίγο θα έχουμε στα μάτια μου ρελί, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη παιχνίδι του μπασκετικού Άρη για το EuroCup. Παίζει με την... Αυτή τι είναι τώρα, Φιλανδία είναι, η Κατάγια. Φιλανδία είναι, ναι. 29-16 από ό,τι βλέπω εδώ, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αυτά τα παιχνίδια δύο φορές τη βδομάδα, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, πέφτουνε πάνω μας, οπότε θα έχουμε, πάνω μας εννοώ χρονικά, οπότε θα έχουμε σύνδεση εκ νέου. Στα υπόλοιπα έχει Anvil Nizhny 17-27, Νεπτούνας Μπεζίκτας 28-22, Ρίτας Βίλνιους Φραγκφούρτη 15 όλα. Και στο ποδόσφαιρο Εύρω Λίδα 0-1 και Ζαλγκύρης Λιέτα Βαζονάβα 2-1. Έχουμε στα μάτια μου ρελί. Τώρα με το παιχνίδι ποδοσφαίρου
Ανάθεμά με αν ξέρω πότε θα γίνει. Δεν ξέρω ποιο ξέρει. Αν ξέρει κάποιο να μα το πει. Εννοώ το Ηρακλής Ηρόδοτος, έτσι. Γιατί το Σάββατο έχουμε το Δόξα Δράμα Ηρακλής φιλικό στη Δράμα. Αλλά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος του Ηρακλής Ηρόδοτος δεν έχουμε κάτι ακόμα. Και αυτό γιατί είναι πάρα πολλά που είναι μέσα σε αυτό και το επηρεάζουν. Τι θέλω να πω. Έψαχνα τόση ώρα να βρω πώς θα το πω. Έχουμε το Ηρακλής Ηρόδοτος. Έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Εκείνο το Σαββατοκύριακο μιλάω, έτσι. Έχουμε, νομίζω, Άρης Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Έχουμε Ηρακλής Απόλλων Πάτρας Σάββατο μπάσκετ. Τι θα κάνουνε, γιατί η αστυνομία ζητά να μην γίνουν αγώνες 28η. Ούτε το Ηρακλής Ηρόδοτος, ούτε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Προφανώς ούτε το Άρης Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Και ζητά να μην γίνουν γιατί είναι 28 και έχει παρελάσεις και η αστυνομική, ξέρω εγώ, θα είναι αλλού και μήπως έχει πορείες από εδώ από εκεί. Δεν θέλουν. Αν όμως πάνε και βάλουν και τηλεοπτικό το Ηρακλής Ηρόδοτος, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, όπως μας ενδιαφέρει και το Ηρακλής Απόλλων Πάτρας, άσχετα αν είναι σε 2 εβδομάδες από τώρα, εκεί έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα γιατί αν πάει το Σάββατο το Ηρακλής Ηρόδοτος στις 5, στις 5 είναι και το Ηρακλής Απόλλων Πάτρας. Οπότε πρέπει ήδη η ΠΑΕ το γνωρίζει για να κινηθεί ανάλογα. Το γνωρίζει δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα να οριστεί το μάτς του Ηρακλή με τον Ηρόδοτο για την πρεμιέρα της Β' Εθνικής το Σάββατο 27 του μηνός στις 5 και δεν θέλει με τίποτα να πέσει πάνω στο μπάσκετ που είναι Σάββατο στις 5 με τον Απόλλωνα Πάτρας. Η λύση που υπάρχει και αυτό που θα ζητήσει ο Ηρακλής εκτός απρόπτου είναι να γίνει το μάτς στις 3. Μια χαρά θα είναι αν οριστεί. Πρέπει να τα βρουν και με το τηλεοπτικό. Αν είναι τηλεοπτικό, προφανώς θα είναι. Γιατί αν είναι Σάββατο, τι άλλο θα δείξει η ΕΡΤ. Ηρακλή θα δείξει. Λογικό από Β' Εθνική. Και θα δείξει και αρκετά παιχνίδια φέτος, από ό,τι φαίνεται. Των Κιανολεύκων. Οπότε εκεί θα είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά να πάμε και αυτά τζόγλιο στις 3 και μετά να πάμε στις 5 ίσα ίσα μπερεκέτη. 5 παρα 10 λήξη του αγώνα, Ηρακλής Ηρόδοτος 2-0, λέω εγώ τώρα, με το καλό, και να πάμε δίπλα στη Βανόφια για το Ηρακλής Απόλλων Πάτρας. Θα τα μάθουμε προφανώς την επόμενη εβδομάδα. Και η επόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα που θα μπούμε στην προετοιμασία για την αγωνιστική δράση. Και το mail μας είναι στη διάθεσή σας, bluelibero@yahoo.gr. Να πάμε, Μιτσάρα μου, σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Έχουμε και μία ακόμα έτσι συνέντευξη για ένα τελείως διαφορετικό θέμα και το ρεπορτάζ του Ηρακλή εδώ στην Ώρα για Μπλε. Ο Μιτσάρας ο Μπαλόμπας απέναντί μου μας βάζει και στο κλίμα συναυλίας Αθήνας, γιατί μας έρχονται οι Cure φέτος το καλοκαιράκι, νομίζω είναι 17 Ιουλίου, κάτι τέτοιο. Όλοι στην Αθήνα πάνε ρε Μίτσο. Εδώ τίποτα. Τέλος πάντων. Παράπονο μου. Σε άλλη εκπομπή. Συνεχίζουμε στην Ώρα για Μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε σε λίγο σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον τεράστιο αυτό σύλλογο και με το ότι εξακολουθεί και βγάζει πρωταγωνιστές και πρωταθλητές σε όλα τα τμήματα και σε όλα τα επίπεδα, μπορώ να πω, τα αθλητικά. Θυμίζω ότι εξακολουθούμε και κληρώνουμε ένα ιταλικό διακοσμητικό. Κάτσε να βρω το σκονάκι μου να το πω ακριβώς. Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στην Ώρα για Μπλε να μιλούμε. Καλά, κάθε μέρα για Ηρακλή, αυτό εννοείται. Αλλά να μιλάμε και με πρωταθλητές, να μιλάμε με πρωταγωνιστές. Και ένας από αυτούς στον σύλλογο και πιο συγκεκριμένα από το τμήμα Στίβου είναι ο Ιάσον Ιωαννίδης που είναι τώρα στην γραμμή μας. Ιάσον, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Και πολλά συγχαρητήρια γιατί κέρδισες ακόμα ένα μαραθώνιο 5 χιλιόμετρων πρόσφατα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που το κατάφερες. Είναι η τέταρτη, η τρίτη συνεχόμενη. Είχα τρέξει, 2 φορές δεν είχα τρέξει. Ναι. Είχα κάνει τον ημιμαραθώνιο. Είναι η τέταρτη φορά, ναι, με τα χρώματα του Ηρακλή. Πολλά μπράβο. Εντάξει,
Καλά, καλά πήγαμε, χαρούμενος είμαι. Δεν αφήνεις κανέναν άλλο να το πάρει, έτσι όλα εσύ. Εντάξει, όταν μπαίνεις μέσα στον αγώνα, σκέφτεσαι πάντα ότι είναι από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή κάποιο μεγάλο αγώνα μέχρι έναν αγώνα πόλης όπως είναι αυτή. Σκέφτεσαι να μπεις, να κερδίσεις, να κάνεις την καλύτερη σου επίδοση. Ο αγώνας είναι αγώνας. Και να σου λένε μπράβο στον Ηρακλή όλοι γιατί το αξίζεις. Να πούμε βέβαια ότι πέρυσι μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά πήρατε και το τίτλο, τον ομαδικό τίτλο, έτσι. Ναι, και φέτος είχαμε 30 παιδιά και από τις ακαδημίες είχαν πάρα πολλά παιδιά και μικρά ηλικία. Που στο διασυλλογικό με τους άντρες που πρωταγωνίστησες και ναι, εσύ. Ναι, στο διασυλλογικό κερδίσαμε και εντάξει, προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια, εντάξει, κάνουμε μια προσπάθεια δύσκολη, αλλά νομίζω θα πάμε καλά και ακόμα καλύτερα γιατί είμαστε σύλλογος Ολυμπιονικών και πρέπει να κρατήσουμε ψηλά τουλάχιστον στίβο τη σημαία του Ηρακλή. Τώρα που μου δίνει την ευκαιρία θέλω να πω και λίγο για τον σύλλογο. Ό,τι θέλεις. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το ΓΣ Ηρακλή, γιατί χωρίς το ΓΣ Ηρακλή δεν υπάρχει Ηρακλής, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Και θέλω να ευχαριστήσω τους βετεράνους που χωρίς αυτούς τα τελευταία χρόνια με τα πολλά προβλήματα που θα είχαμε, τους βετεράνους του Ηρακλή, τους προπονητές, τους παράγοντες, τους παλιούς αθλητές, ο σύλλογος μπορεί και να μην υπήρχε γιατί είχαμε πολλά προβλήματα. Αλλά κάναμε τα τελευταία χρόνια μια πολύ καλή προσπάθεια και νομίζω θα είμαστε εκεί που αξίζει. Καλά κάνεις Ιάσονα και τους αναφέρεις. Γιατί πραγματικά πέρασαν πολύ δύσκολα χρόνια γενικότερα για το σύλλογο και για το στίβο του Ηρακλή. Ένα στίβος που ήταν πάντα το κόσμημα. Μπορεί να μην έβγαλε τα έζησες. Έβγαλε Ολυμπιονίκες, να μην ξεχάσουμε έβγαλε Ολυμπιονίκες. Δεκαετίες 60, 70, 80 δεν υπήρχε σύλλογος στην Ελλάδα που θα μπορούσε να κοιτάξει τον Ηρακλή στα μάτια στο στίβο. Ακριβώς. Και αυτή την ιστορία εμείς πρέπει να την κρατήσουμε όπως μπορούμε και ελπίζω να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στο μεγάλο αυτό σύλλογο. Βάζεις ήδη γιατί πέρσι κατακτήσατε το διασυλλογικό. Δεύτερος στο Πανελλήνιο γιατί συμμετείχες και στο πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου. Και ναι, βλέπω τώρα ναι. Και μαθαίνω μάλλον το τελευταίο διάστημα ότι γίνεσαι και καλός προπονητής. Γιατί ανέδειξες και μια κοπέλα, την Βασιλική την Καλλιμογιάννη, η οποία στα 2000 μέτρα πρωταγωνίστησε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία της. Και πώς το καταφέρνεις τώρα σε μικρή ηλικία, έτσι, δεν σε πήραν και τα χρόνια, και να τρέχεις ο ίδιος να παίρνεις μετάλλια, αλλά και να προπονείς κιόλας μικρά παιδιά. Εντάξει, προπονώ, ας έχω κάποια παιδιά, τα οποία εντάξει τα βοηθάω παραπάνω. Τελείωσα το πανεπιστήμιο, έχει αρκετά χρόνια. Και βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ. Εντάξει, είμαι όλη μέρα στο γήπεδο, είναι το σπίτι μου. Ναι. Όχι το δεύτερο, το πρώτο σπίτι μου. Είναι το γήπεδο, τώρα με βρίσκεται στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Το ακούω. Ναι, είναι. Εντάξει, καθημερινά. Εντάξει, θέλει δουλειά. Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω με θέληση και όρεξη που έχουμε θα τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Εντάξει, είναι δύσκολα. Προσπαθείς να συνδυάσεις, είναι λίγο δύσκολα. Αλλά εντάξει, έχουμε και ανθρώπους που βοηθάνε, οπότε θα τα καταφέρουμε. Είσαι έχουμε και προπονητής της ακαδημίας πόσα χρόνια τα τελευταία? Τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε και ακαδημίες που κάνουν τα πιο μικρά παιδιά που έχουμε αρκετά. Εντάξει, έχουμε και άλλους προπονητές οι οποίοι κάνουν ταχύτητες, άλματα, εξειδικεύουν. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε εξειδίκευση όσο μπορούμε. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο αθλητισμός. Γιατί ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής είναι τόσο πουλόμουσος σύλλογος. Και μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός πρώτα απ' όλα. Και μετά από εκεί και πέρα έχουμε και τις δυνατότητες να αναδείξουμε και τα ταλέντα να πρωταγωνιστήσουν σε υψηλό επίπεδο. Πλέον για σένα προσωπικοί στόχοι αφορούν αποκλειστικά η άσονα των μαραθώνιων? Όντως θα ξεκινήσω μαραθώνιο, θα τρέξω με το καλό πρώτα γιατί είναι πρωτόγνωρο για μένα. Θέλω να τρέξω το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας, 42 χιλιόμετρα. Από τα 5 πάμε στα 42, που ανέβηκε λίγο. Εντάξει, η μετάβαση γίνεται σε όλους τους αθλητές αντοχής σιγά σιγά. Δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται, γιατί ένας αθλητής αντοχής κάνει πολλά χιλιόμετρα. Είναι βέβαια διαφορετικό αγώνισμα, είναι πολύ διαφορετικό. Στόχος είναι να τερματίσω για αρχή. Ναι. Και στην πορεία, εντάξει, κάπου έξω άμα καταφέρω να κάνω ένα αγώνα καλό, για αργότερα κάτι καλύτερο ίσως να πρωταγωνιστήσω, αλλά ο πρώτος αγώνας είναι πάντα το μαραθώνιο, είναι ο τερματισμός, και ειδικά στην Αθήνα που είναι μια δύσκολη διαδρομή. Αλλά όχι, δεν τα αφήνω, τα 5 χιλιόμετρα και τα 3 τύπου δεν τα αφήσω.
Απλά θα κάνω και την είσοδό μου στο 42 για να ολοκληρωθώ σαν αθλητής. Και όσον αφορά... Είναι η ολοκλήρωση. Έτσι ακριβώς. Με το καλό στο εύχομαι, όχι μόνο να τερματίσεις αλλά να πάρεις και καλή θέση. Όσον αφορά την προπονητική, πέρα από την κοπέλα που προαναφέραμε, που να της μεταφέρεις και τα συγχαρητήριά μας για την πρωτιά, έχεις και άλλα παιδιά Βεβαίως, θα δούμε σε μετάλλια και σε διακρίσεις. Ναι, έχουμε αρκετά παιδιά. Βέβαια, έχουμε πρόβλημα στην αντοχή σαν χώρα και σαν Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αλλά έρχονται παιδιά, έρχονται. Από πίσω παιδιά έρχονται. Και θα υπάρχουν στο μέλλον, θα έχουμε πρωτιές αρκετές, πιστεύω. Θέλω να ελπίζω. Αλλά αυτό θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και υπομονή. Θέλει χρόνο και υπομονή. Δεν είναι εύκολο. Γιατί στα σπριντ, στα άλματα είναι πιο εύκολο να διακριθεί. Στην αντοχή θέλει υπομονή και διάρκεια. Πόσες ώρες είσαι, επειδή είπες ότι το Καφταζόγλιο είναι το πρώτο σου σπίτι, όχι το δεύτερο. Πόσες ώρες είσαι εκεί? Το πρωί 3-4 ώρες και άλλες τόσες το απόγευμα. Αρκετές. Δηλαδή τη μισή μέρα την περνάω στο γήπεδο και παραπάνω. Βάλε και το πριν και το μετά και λίγο ξεκούραση και επιθεραπεία και αυτά. Ναι, πάει μόνο η προπόνηση, είναι το πριν, το μετά. Έτσι ακριβώς. Να μεταφέρεις τις ευχές μας σε όλα τα παιδιά, σε όλο το team, σε όσους περισσότερους μπορείς εκεί στο στίβο. Εννοείται. Για ακόμη μια φορά, Ιάσονα, πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να μας αναγκάσει εισαγωγικά να ξανασχοληθούμε με το στίβο, γιατί χαιρόμαστε με τέτοιες διακρίσεις. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας. Το καταλαβαίνετε πόσο πολύ χαίρομαι που μιλάω με τέτοια παιδιά. Με τέτοιους αθλητές, με τέτοιους πρωταγωνιστές. Δεν με νοιάζει καθόλου αυτό που άκουγα πριν χρόνια. Έλα μωρέ τώρα, ποιος στίβος μόνο με ποδόσφαιρο θέλουμε να μας λες. Δεν με νοιάζει, πραγματικά. Χαίρομαι που έχω έστω και ένα μήνυμα από τον φίλο τον Γιώργο. Γεια σου Γιωργάρα, ανταποδίδω το γεια σου Γιωργάρα, Γιωργάρα μου. Χίλια χρόνια Ηρακλής, μπράβο στο φτερωτό μας Ιάσονα, γράφει. Να είμαστε περήφανοι που στον Ηρακλή έχουμε τέτοια παιδιά. Ακούσατε πώς μίλησε για τον Ηρακλή. Ακούσατε τι είπε, με τι μεγάλη περηφάνεια τοποθετήθηκε για αυτό που κάνει και για το ότι είναι αθλητής του Ηρακλή και προπονητής, έτσι, γιατί κατάφερε και ως προπονητής να πάρει μετάλλιο με την αθλητριά του στα 2000 μέτρα. Που είπαμε νωρίτερα, να της ξαναπώ το όνομα, να το ξαναναφέρω μάλλον, τη Βασιλική την Καλλιμογιάννη, και μπράβο της. Είναι γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι ο Ηρακλής είναι σπουδαίος σύλλογος. Γι' αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για το γάμα σίγμα. Γι' αυτό κύριε Βασιλιάδη μου, τώρα που το θυμήθηκα πάλι, περιμένουμε την τροπολογία που εσείς υποσχεθήκατε. Προσωπικό μου στοίχημα ο Ηρακλής. Άντε. Πάει και Οκτώβριος. 17 πιάσαμε. Το καλοκαίρι που δεν πέρασε η τροπολογία για να ξεμπλοκαριστεί το αφημί του ΓΣΥΓΜΑ, τι μας είχατε πει? Ότι λόγω του μπαμπούλα που λέγεται Τρόικα δεν καταφέραμε. Τώρα φύγαμε και από τις Τρόικες και από τα μνημόνια και από όλα. Έτσι δεν λέτε? Ότι φύγαμε από αυτά. Τροπολογία μας είχατε πει ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Πάει ο Σεπτέμβρης. 17 Οκτωβρίου σήμερα, πάμε για 18, θα ξεμπλοκαριστεί ποτέ ο ΓΣ να αναπνεύσει. Γιατί όλα αυτά που πετυχαίνει, τα πετυχαίνει διασωληνωμένος, στην εντατική. Που πάλι καλά το τελευταίο χρόνο υπάρχει η διοίκηση πρωτοδικείου που τρέχει πολλά πράγματα. Προηγούμενα 5 πόσα χρόνια ήταν ακέφαλος. Και μέσα σε όλα αυτά, ακούσατε ο Ιάσον, ο Ιωαννίδης, το παλικάρι, πόσες φορές το κατέγραψε. Προβλήματα. 100 φορές είπε τη λέξη. Και υπομονή. Και δουλειά. Γιατί χαιρόμαστε για τις επιτυχίες, αλλά να σκεφτούμε τι περνούν κάθε μέρα αυτά τα παιδιά στο σύλλογο. Άσχετα αν είναι ο Στίβος και δεν πουλάει, είναι Ηρακλής. Δεν πάβει να είναι Ηρακλής. Και έχουμε χορτάσει από υποσχέσεις, έτσι. Γιατί τις περιμένουμε. Τώρα στο ποδόσφαιρο, κοντά λένε είναι, το να κάνει τη δέσμευσή του
πράξη και να δώσει αυτές τις 2-3 κρατικές χορηγίες που είναι να δώσει στην ομάδα, όχι γιατί ο Ηρακλής τη ζητά και παρακαλά για αυτές. Θα το ξαναπώ. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί ο ίδιος τις υποσχέθηκε επειδή παραδέχθηκε ότι αδικήθηκε και υποβιβάστηκε η ομάδα, θα πω εγώ παράνομα και θα συμπληρώσω. Γιατί παράνομα έγινε για ακόμη μια φορά. Όπως παράνομα κρατήθηκαν άλλες ομάδες. Εντάξει, τώρα για χθεσινό άρθρο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού που έγραψε Μιτσάρα μου ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα. Μπορώ να γελάσω, μπορώ. Δηλαδή, συγγνώμη, θα ξεκαρδιστώ. Θα ξεκαρδιστώ, έτσι. Ο Παναθηναϊκός που πριν 4 χρόνια παρέμεινε παράνομα στο βόλεϊ γιατί ρίξαν στα χαρτιά στον Ηρακλή και δεν ανέβασαν την επιλαχούσα οριστιάδα από την Α2, όσοι θυμούνται, αλλά κράτησε τον Παναθηναϊκό που είχε υποβιβαστεί αγωνιστικά εκείνη τη σεζόν. Και ο Παναθηναϊκός που φέτος δεν πήρε άδεια και παίζει το πρωτάθλημα και μας λένε ότι είναι η πιο αδικημένη. Δηλαδή, παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο εσείς που τα γράφετε. Σοβαρευτείτε λίγο. Γιατί ανέκδοτο θα γίνεται στο τέλος. Πώς λέμε, ήταν ένας πόντιος, ένας που δεν έχω κανένα θέμα με τους πόντιους, ένας Γερμανός, ένας Ιταλός, θα λέμε και ένας Παναθηναϊκός. Θα το βάλουμε δίπλα. Γίνεται ανέκδοτο. Μην τα γράφετε αυτά. Σοβαρευτείτε. Και τώρα που άρχισαν να με πιάνουν πάλι τα γέλια, ενημερώθηκα σήμερα ότι πώς να τον χαρακτηρίσω, ο Βασίλης ο Παμπορίδης, δεν θα βάλω το κύριος μπροστά, θα βάλω σκέτο ο Βασίλης ο Παμπορίδης, από τη στιγμή που σταμάτησε το... Να μου πέσε και το νερό, κάναμε μουσική με όλα. Ένα νερό πήρα να πιω εγώ, πάει το νερό. Με σύγχυσε ο Παμπορίδης, από τη στιγμή που παράτησε τη διαιτησία και κρέμασε τη σφυρίχτρα του, αποφάσισε να γίνει προπονητής. Χαρά στους παίχτες που θα έχει. Οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι στην ομάδα που θα αναλάβει προπονητής ο κύριος Παμπορίδης θα έχει συνεργάτες τον Κοσεϊσάο, τον Τζιρίλο, ποιος άλλος ήταν τότε που έκανε τις καρατιές, εκείνο το πάω και Ηρακλής και δεν αποβλήθηκαν ποτέ. Διαψεύδονται, μην με κοιτάς έτσι. Μην με κοιτάς έτσι, θα σου βάλω Τεβεκέλη που σχολίαζε το βίντεο από την Νόβα να ακούσεις τι λέει για τον Παμπορίδη. Γιατί του λέει ο συνάδελφος από την Νόβα, κύριε Τεβεκέλη, δηλαδή ο κύριος Παμπορίδης δεν έδωσε 3 κόκκινες κάρτες. Ναι, λέει. Α, πολύ ωραία. Ψηλά γράμματα, μωρέ. Γι' αυτό το λουλούδι, το διαμάντι της ελληνικής διαιτησίας. Πολλές φορές του κάναμε και διαφήμιση. Δεν θα το ξαναπώ. Έγινε προπονητής, χαρά στους παίχτες που θα έχει. Να τον καμαρώνουνε. Κάθε φορά που... Γιατί στο Δευτέρα Παρασκευή που είναι 10-12, δεν φοράει μπλε. Αλλά όταν παραλαμβάνει σκυτάλι, τον έχω κάνει, τον έχω φτιάξει. Λοιπόν, πώς. Εντάξει, αυτός δεν είναι. Εδώ έπαιξες και έχασες. Αυτός δεν είναι. Σίγουρα το θέμα της ημέρας που θα απασχολήσει τον Ζάχο Ντρούλεν και τον Τάσο Τρέγια θα έρθει ή τον έφαγες. Θα έρθει. Στο ράδιο Μαρμίτα που ακολουθεί είναι ότι ο Ηρακλής στο Βόλι ανακοίνωσε για το μπροστινό μέρος της φανέλας του και αύριο θα την παρουσιάσει στις 12, χορηγία ο ΑΣ. Φίλε, πολύ μπροστά. Τι έχεις εισιτήριο? Εισιτήριο έχεις ο ΑΣ. Πέρα στο εξαργυρώσω εγώ, φέρε. Θα σου κάνω τέτοιο ρε, θα σου κάνω μια συμφωνία. Αλλά εσύ δεν είσαι και βολεϊκός, δεν νιώθεις από βολή. Τι να σε κάνω. Από την ώρα που το είπα ο Μπαλόμπας στα μάτια με κοιτάει για να του βγάζω εισιτήρια να πηγαίνει στο Λαγκαδά. Ποιο νούμερο πάει εκεί, του ΑΣΤ, 83. Εντάξει, ας σε φτιάξουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες και ένα νουμεράκι, Μιτσάρα μου, από το 1 ως το 5. Μίτσο, ένα νουμεράκι από το 1 ως το 5, σας παρακαλώ. Το 4. Πάλι καλά που δεν με μούτζωσες και δεν έφαγα το 5 στο κεφάλι μου. Λοιπόν, νικήτρια είναι η Γιαννούση Μαριλίζα, η οποία κερδίζει και θα ενημερωθεί το πώς θα το παραλάβει το διακοσμητικό, το ιταλικό διακοσμητικό τείχου με εφέ χρυσού αξίας 60 ευρώ που δώσαμε σήμερα προσφορά του χορηγού μας του Καρφόπουλου Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την ακρόαση, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός αύριο, 7-8 εδώ στην ώρα για μπλε. Καλό βράδυ.